Περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Παραμένουμε ουσιαστικά. Έχουμε μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου και βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερα θερμό έτσι, το κλίμα. Αναφέρομαι στο Δήμο Διδημοτήχου και όλα όσα έλαβαν χώρα τις τελευταίες ώρες. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Δήμαρχο Διδημοτήχου, τον Ρομίλο Χατζηγιάννογλου. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε. Καλησπέρα κυρία Καλυντερίδου, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πολύς λόγος για το Δήμο Διδημοτήχου. Ανησυχήσαμε και εμείς και οι δημότες με την ανακοίνωση που είχατε βγάλει στο Facebook, στη σελίδα του Δήμου Διδημοτήχου. Ο λόγος φυσικά η τέταρτη τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου σας, οικονομικού έτους 2023, που καταψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και όλο αυτό είχε μια ακολουθία γεγονότων. Βεβαίως και λογικό ήταν, γιατί τουλάχιστον από όσα έχουμε δει ως τώρα σε αυτή την τετραετία και σε άλλους δήμους, η αλήθεια είναι ότι είναι πρωτόγνωρες οι καταστάσεις να καταψηφίζονται αναμορφώσεις προϋπολογισμών όπου περιέχονται η μισθοδοσία υπαλλήλων ή η πρόσληψη μέσω προγράμματος ΟΕΔ ή η καθημερινότητα του Δήμου σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, ασφαλτομείγματος, χρωμάτων και οτιδήποτε. Μας σοκάρισε η όλη αντίδραση της αντιπολίτευσης, ειδικότερα όταν πολύ απλά χαρακτήρισαν προεκλογικές κινήσεις όλα αυτά τα οποία προείπαμε. Βέβαια, χθες, επειδή φιλοξενήσαμε και τον κύριο Τοκαμάνη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά για να κάνουμε και διάλογο, είπε ότι δεν συνηθίζει η αντιπολίτευση, η μείζωνος αντιπολίτευση, να καταψηφίζει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ίσα-ίσα, όταν πρόκειται για κάποια έργα που πρέπει να γίνουν ή οτιδήποτε πρέπει όντως να υλοποιηθεί στο Δήμο Διδημοτήχου, πάντα στηρίζει και ψηφίζει υπέρ. Ναι, φυσικά και σε πολλές περιπτώσεις ψηφίζει θετικά. Όμως υπάρχουν και στιγμές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου απλώς δεν μπόρεσε να φέρει τις αντιδράσεις, δεν μπόρεσε κατά πλειοψηφία να καταψηφίσει αποφάσεις του Δημοτικού Συμβούλιου γιατί δεν τους ακολουθούσαν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Μάλιστα. Έγιναν προσπάθειες, δεν τα κατάφεραν. Άλλο αν τις περισσότερες φορές είναι απλά θέματα και τα προσπερνάμε και τα υπερψηφίζουμε κατά ομόφωνα. Άρα λοιπόν εσάς σας εξόργησε το γεγονός ότι καταψηφίστηκε η τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά πλειοψηφία. Γιατί ουσιαστικά η λύση υπάρχει, έτσι. Εσείς ανακοινώσατε ότι βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο πια ο Δήμος Διδημοτήχου, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία σε όλους τους ευρύτες. Όχι μόνο στους δημότες Διδημοτήχου, πόσο μάλλον στους δημότες. Όταν καταψηφίζεται μία απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η συγκεκριμένη αναμόρφωση. Μάλιστα. Εκεί, ευτυχώς, επέρχεται η νομοθεσία, έρχεται η αποκεντρωμένη, δίνει εξήγηση, άλλες φορές το προσπερνάει, άλλες φορές όχι. Mm-hmm. Σκεφτείτε, μπορεί πολύ απλά να είχαν καταθέσει μία άλλη πρόταση για κάτι άλλο και να μην είχε εφαρμοστεί η αγορά, η προμήθεια κατά αυτόν τον τρόπο που έχουν ανάγκες να επαναλάβω κιόλας οι ίδιες οι υπηρεσίες του Δήμου. Αντιλαμβανόμαστε ότι για τον πιο απλό κάτοικο βλέπει ότι αυτά που προτείναμε εμείς, η καθημερινότητα του Δήμου για να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μισθοδοσίες. Μάλιστα. Ποια ήταν η αντίδραση τώρα όλων των εμπλεκομένων? Λέτε ότι όλα αυτά ζητήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σας. Μάλιστα. Οι προσλήψεις ή οτιδήποτε. Εκκρεμούν μισθοδοσίες? Δεν θα πληρωθούν οι άνθρωποι αυτοί έως ότου τελικά πάει το θέμα στην αποκεντρωμένη και αποφανθεί η αποκεντρωμένη? Παγώνουν όλα. Στην αναμόρφωση, οι αναμορφώσεις προϋπολογισμού δεν έχουν να κάνουν πάντα με τον τρέχον μήνα. Αντιλαμβανόμαστε ότι μόλις διαπιστώνει η οικονομική υπηρεσία τουλάχιστον ότι τα χρήματα σε κάποιον κωδικό δεν επαρκούν για μέχρι τέλος χρονιά. Κάνω ερωτήσεις έτσι ώστε να γίνει απόλυτα κατανοητό για τους τηλεθεατές μας, έτσι. Βεβαίως. Οι αναμορφώσεις προϋπολογισμού πάντα έχουν και ένα σκεπτικό της πρόβλεψης. Μάλιστα. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι είτε λόγω αλλαγής νομοθεσίας είτε λόγω αύξησης των ασφαλίστρων είτε οποιοδήποτε άλλο λόγο
βλέπουμε ότι τα χρήματα δεν θα υπάρχουν μέχρι τέλος της χρονιάς. Προχωρεί αμέσως η υπηρεσία στην αναμόρφωση προϋπολογισμού και αλλάζει τα ποσά, μεταφέρει ποσά στον συγκεκριμένο κωδικό όπου είναι απαραίτητο. Αυτό δεν είχε σχέση με το μήνα τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Όμως στη συνέχεια, εφόσον δεν περνούσε αυτή η αναμόρφωση, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Σε τι χρονοδιάγραμμα, πώς το οριοθετείτε εσείς, πού το βάζετε, πού το τοποθετείτε? Αυτό τοποθετείται εκεί που θα τελείωναν τα ήδη υπάρχοντα λεφτά στον κωδικό και θα έπρεπε να έχουμε βάλει τα επόμενα ποσά ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες μέχρι τέλος της χρονιάς. Δεν έχει σημασία αν δηλαδή, θα ήταν μπορεί και το Νοέμβριο, μπορεί και το Δεκέμβριο. Να παρουσιαστεί ακριβώς το πρόβλημα. Άρα μήπως βιαστήκατε να βγάλετε αυτή την ανακοίνωση? Αναρωτιέμαι. Όχι, μα κοιτάξτε. Ουσιαστικά εκτός αυτό που λέτε, έτσι κι αλλιώς θα χαθεί ένας πολύτιμος χρόνος, λέτε, έως ότου αποφανθεί αποκεντρωμένη. Γνωρίζουμε τη γραφειοκρατία και όλα τα δεινά. Μέχρι το Δεκέμβριο το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι εκεί και δεν θα έχει αλλάξει τίποτα, παρόλο που τον Οκτώβριο θα έχουν γίνει εκλογές. Όποιος και αν εκλεγεί. Ναι. Εκτός αν η αντιπολίτευση σήμερα λέει όχι και καταψηφίζει την μεταφορά των χρημάτων και τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο θα έλεγε ναι, διότι είναι ανάγκη για τους δημότες κτλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από την πλευρά της αντιπολίτευσης, έχει άμεση σχέση με την εκλογική διαδικασία του Οκτωβρίου. Προσπαθεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο Δήμο, είτε ήταν για τον Νοέμβριο, είτε ήταν για τον Σεπτέμβριο. Αυτό δεν έχει καμία σημασία την ώρα που μιλάμε για μισθοδοσία υπαλλήλων, την ώρα που μιλάμε για πρόγραμμα μακροχρόνια ανέργων από 55 έως 67 ετών, όπου είναι αδιανόητο δύο πρώην δήμαρχοι να καταψηφίζουν τέτοιες κινήσεις μιας νέας δημοτικής αρχής. Ωστόσο, οι κατηγορίες ήταν συγκεκριμένες. Ο κύριος Στοκαμάνης είπε ότι τίποτα δεν προχωράει στο Δήμο Δημοτήχου, ότι η απορροφητικότητα σε έργα είναι μηδαμινή. Ναι, βεβαίως. Και ότι τα προβλήματα φυσικά εξακολουθούν να υφίστανται. Δεν δίνεται λύση σε τίποτα. Ναι. Είναι εμφανές, είναι προφανές ότι προσπαθεί να δημιουργεί εντυπώσεις, διότι ο Δήμος Δημοτήχου και η Δημοτική Παράταξη, η δικιά μας, αυτή τη στιγμή έχει καταθέσει από το 2021 13 εκατομμύρια στο Αντώνη Στρίτσης, όπου το πλαφόν ήταν τα 12 εκατομμύρια. Από εκεί έχουμε εγκεκριμένα 5,5 εκατομμύρια για την ίδρυυση, αντικατάσταση αγωγών σε σημεία τα οποία παρουσιάζονται συχνές θράψεις του αγωγού, οπότε έχουμε και τις διακοπές υδροδότησης του Δήμου. Έχει καταθέσει και εγκριθεί ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και ανακαίνιση αυτού του βιολογικού του Δημοτήχου, όπου σημειωτέων εδώ δεν είχε ούτε άδεια λειτουργίας, ούτε περιβαλλοντική μελέτη ο βιολογικός Δημοτήχου και τώρα έχει, και γι' αυτό μπορεί να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί. Και φυσικά έχει και μέσω ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, αλλά και μέσω Αντώνης Τρίτσης, δύο φακέλους για τηλεμετρία, συνολικά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, η οποία τηλεμετρία για την ίδρυυση είναι το μέλλον καθαρά, είναι παρακολουθής ανά πάσα ώρα και στιγμή. Σωστά. Άρα λοιπόν αυτή είναι και η ατζέντα που θα παρουσιάσετε τώρα προεκλογικά στους δημότες τη Δημοτήχου, δηλαδή ο απολογισμός του έργου σας. Βεβαίως, εκτός αυτού, να θυμίσω σε όσους δεν ενθυμούνται από τις ανακοινώσεις ότι πλέον έχει άδεια λειτουργίας η φοιτητική λέσχη, τα εστιατόρια του παραρτήματος νοσηλευτικής. Επί 14 χρόνια δεν είχε ποτέ άδεια λειτουργίας. Ανά πάσα στιγμή με μια καταγγελία μπορούσαν να κλείσουν. Ναι, βέβαια. Πλέον, επειδή νομιμοποιήθηκε και τακτοποιήθηκε το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς, πλέον η λέσχη έχει άδεια λειτουργίας. Να θυμίζω ότι το Κωνσταντίνος Γκατσιούδης στο γυμναστήριο, το οποίο ηλεκτροδοτούνταν από το ΕΠΑΛ τα τελευταία 14 χρόνια, πλέον έχει τακτοποιηθεί, έχει νομιμοποιηθεί και ήδη έχει κατατεθεί αίτηση ηλεκτροδότησης και μετρητή, τοποθέτηση μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΔΙΕ στο Κωνσταντίνος Γκατσιούδης. Να θυμίσω ότι πίσω από το Δημαρχείο, όλα εκείνο το σχολικό συγκρότημα, 30 στρέμματα περίπου, δεν ήταν ποτέ στα χέρια του Δήμου. Δεν μπορούσε ποτέ να χρηματοδοτηθεί ούτε ένα σχολείο εκεί μέσα. Και κάθε φορά προσπαθούσαν να βγάλουν από το Ταμείο του Δήμου κάποια λεφτά
για να βάλουν μερικά παράθυρα, να κάνουν κάποιες πόρτες, να αλλάξουν κάτι στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Μιλάμε για καταστάσεις όπου τα παιδιά μας ήταν σε επικίνδυνα κτίρια, κυρία Καλεντερίδου. Πλέον έχουν νομιμοποιηθεί όλα. Πλέον στο επόμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα γίνει και ανάπλαση όλης εκείνης της περιοχής 30 στρεμμάτων, επαναλαμβάνω, και όλα τα σχολικά μας κτίρια θα μπορούν να έχουν μια ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία θα έχει τεράστιο όφελος για δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Φανταστείτε μόνο και μόνο από τη θέρμανση αυτών των κτιρίων από την ώρα που θα αναβαθμιστούν. Mm-hmm. Πάντως, είδαμε, θα δράξω την ευκαιρία να σας ρωτήσω και για το πανθρακικό αντάμωμα, γιατί ακούσαμε αρκετούς από τους δημότες να λένε ότι καλύτερα να μην γινόταν. Καλύτερα να μην γινόταν, γιατί δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα από κακοτεχνίες που έχουν δημιουργηθεί έτσι στα σημεία όπου έλαβε χώρα όλο αυτό. Θα ήθελα λίγο και την τοποθέτησή σας, Δήμαρχε, πάνω σε αυτό. Βεβαίως. Το 2020, όπου ήταν να γίνει το πανθρακικό, λόγω COVID δεν έγινε. Πήρε η παράταση για το 2021, δεν πραγματοποιήθηκε. Πήρε παράταση για το 2022, δεν πραγματοποιήθηκε. Ταυτόχρονα, η κατασκευή και η αλλαγή του χλωοτάπητα ήταν στα δικαστήρια οι δύο μειοδότες, οπότε δεν είχαμε την απόφαση των δικαστήριων και πέρασαν 3 χρόνια χωρίς να πραγματοποιηθεί ούτε το πανθρακικό, ούτε η υλοποίηση του έργου της αντικατάστασης του χλωοτάπητα. Η σύμπτωση αυτή και η συγκυρία μας έφερε στο 2023, όπου έπρεπε και τα δύο να πραγματοποιηθούν απαραίτητος. Το φθινόπωρο του 2022, όπου έπρεπε να πάρουμε αυτή την απόφαση, συζητήσαμε και με τον εργολάβο και με το Σύλλογο και με το Δήμο, με την τεχνική υπηρεσία, και θεωρητικά είπαμε ότι μπορούμε, είναι κάτι εφικτό να το προλάβουμε, διότι φυσικά τι καλύτερο από το να έχεις στο Δήμο σου το πανθρακικό αντάμωμα. Όλα πήγαιναν κατευχήν, εκτός από κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να υπολογίσουμε και ήταν οι καιρικές συνθήκες. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να το προσπεράσουμε. Όμως, με κάθε τρόπο, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και ο Σύλλογος, προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο, τουλάχιστον όχι απλώς σε γενικές γραμμές, αλλά σε όλα τα επίπεδα, το γήπεδο Δημοτήχου να είναι επισκέψιμο και να μπορεί να φιλοξενήσει με ασφάλεια όλο αυτόν τον κόσμο. Ναι, με ασφάλεια. Όμως, ακούσαμε όμως για στραμπουλίγματα, ακούσαμε διάφορα να έχουν. Θέλω να πω ότι δεν λάβατε υπόψη τον καιρό. Μήπως θα έπρεπε να το παρατείνετε, μήπως θα έπρεπε να γίνουν περαιτέρω εργασίες έτσι ώστε να βρίσκεται ο κόσμος αυτός, ο αρκετός κόσμος, σε πιο ασφαλές έτσι, σημείο. Όχι, το αν υπήρχαν στραμπουλίγματα ή αν υπήρχε οτιδήποτε άλλο, αυτό έχει να κάνει με έγγραφα τα οποία μπορείτε να πάρετε από τις υπηρεσίες τις αρμόδιες. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτή τη στιγμή να αναφέρω πρόσωπα ή όχι, αριθμούς. Όχι, αλίμονο. Πάντως, οποιοδήποτε λέει ότι υπήρχε μεγάλος αριθμός ατόμων τα οποία εισήχθησαν στο νοσοκομείο και οτιδήποτε, φυσικά προσπαθεί να παραπλανήσει τον κόσμο. Μα γι' αυτό και σας ρωτάω, για να μας πείτε τη δική σας άποψη πάνω σε αυτό και να έχουμε την τοποθέτησή σας. Εκτός, εδώ μία παρένθεση, συνήθως τα πανθρακικά, με τόσο κόσμο που μαζεύεται σε τόσο μικρούς χώρους και περνάνε μέσα από την πόλη, σχεδόν πάντα υπάρχουν τέτοιοι μικροτραυματισμοί. Μάλιστα. Το ίδιο έγινε και σε εκείνο όμως το οποίο αναλαμβάνουμε την ευθύνη και ζητάμε συγγνώμη για όλη την ταλαιπωρία του κόσμου, είναι αυτό που δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε με τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, όπου αντί να έχει χλωοτάπητα, είχε το μικρό το χαλικάκι. Αυτό πραγματικά ταλαιπώρησε τους χορευτές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε θέμα ασφάλειας. Mm-hmm. Ήταν κάτι που τους πέρασε, ήταν κάτι που τους χάλασε τη διάθεση. Όμως, σε ένα τετραήμερο πανθρακικό, με αφιέρωμα στο Ειδοϊτσίδη, με αφιέρωμα στην Ορεστιάδα και την πολυπολιτισμικότητά της, με κυριακάτικο γλέντι μεσημεριανό στην Κήτη του Ερυθροποτάμου και με την παρέλαση μέσα στο Δημότυχο, φυσικά έχουμε μελανό σημείο τον τελικό, τη μεγάλη στιγμή του ανταμώματος μέσα στο γήπεδο, αλλά πραγματικά ζητούμε συγγνώμη, θεωρούμε ότι ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε σύμφωνα με τα δεδομένα που είχαμε στα χέρια μας. Μάλιστα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σύλλογο που μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση προσπάθησε και αυτός με κάθε τρόπο να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
Τώρα, αν θα στέλνατε ένα μήνυμα στους δημότες του Δημοτήχου, ποιο θα ήταν αυτό, Δήμαρχε, κλείνοντας την συζήτησή μας, για όλα αυτά που συζητήσαμε? Πλέον, ο Δήμος Δημοτήχου έχει σταματήσει την κατηφόρα του. Έχει σταματήσει την ελεύθερη πτώση. Πλέον μπαίνουν βάσεις σε υποδομές του Δήμου. Ο Δήμος Δημοτήχου έχει ενταχθεί σε όλα τα προγράμματα τα οποία έτρεξαν κατά τη διάρκεια αυτήν της τετραετίας. Έχει ενταχθεί και σε αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και σε θέματα ανακύκλωσης και σε θέματα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Και οτιδήποτε έχει να κάνει με νέες τεχνολογίες όπως το Smart Cities, παρόλο που διαπιστώνουμε κάποιες δυσκολίες με καταψήφιση συγκοινωνιακής μελέτης στο Open Mall και παλαιού σκεπτικού, τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή ο Δήμος έχει σταθεροποιηθεί. Σε αυτήν την τετραετία πραγματοποιήθηκαν μεγάλες αλλαγές, οι οποίες μπορεί ο πολίτης να μην τις βλέπει αυτή τη στιγμή, όπως η έναρξη κατασκευής του κοινοκομείου, η υλοποίηση του έργου του αντλιοστασίου στο Βάλτο. Όλα αυτά χρειάζονται και ένα μεγάλο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους. Ακριβώς. Άρα λοιπόν λέτε ότι έχει μπει το νερό στο αυλάκι και προχωράτε. Είναι ο ελαστικός τάπητας μέσα στο γήπεδο Δημοτήχου. Σκεφτείτε ότι το Δημοτήχο έχει βγάλει παγκόσμιους πρωταθλητές και μέχρι και σήμερα δεν είχε ποτέ ένα το ταρτάν το λεγόμενο, τον ελαστικό τάπητα για να κάνουν προπονήσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε την Νικολέτα, η οποία είναι πανελληνιονίκης επανελειμμένος και βγαίνει και στο εξωτερικό, παίρνει θέσεις πρώτη ή δεύτερη ή τρίτη σε σχολικά πρωταθλήματα ή σε οτιδήποτε άλλο και παρόλα αυτά κάνει προπονήσεις στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά όλα τελειώνουν πλέον. Έχουμε ενταχθεί στα προγράμματα, τα έργα θα υλοποιηθούν, είναι ενταγμένα, έχουν γίνει οι διαγωνισμοί. Απλώς η τετραετία αυτή ήταν ένα σημείο όπου έχει σταματήσει πραγματικά η πτώση του Δημοτήχου. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα, ο κόσμος του Δημοτήχου σιγά-σιγά θα αρχίσει να βλέπει να υλοποιούνται όλα αυτά τα οποία προσπαθήσαμε μέσα στην τετραετία. Σας ευχαριστούμε θερμά, Δήμαρχε. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Καλυντερίδη.